Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube Figuratzis Statue Collector. Πρωτού ξεκινήσουμε, πάμε να πούμε τα κλασικά. Όποιος θέλει να στηρίξει το κανάλι μου, δεν έχει παρά να κάνει ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like στη σελίδα στο Facebook Figureshop. Μην ξεχάσω να σας πω για το giveaway που τρέχει σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Γουρογιάννη και το Creo Workshop, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει αυτή την υπέροχη φιγούρα The Nun, όπου έχει γίνει repaint από τον ίδιο το Γιώργο τον Γουρογιάννη. Πηγαίνετε στην σελίδα μου στο Facebook Figuratzis Statue Collector, ψάξτε να βρείτε την κοινοποίηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα τρία απλά βήματα και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό. Όπως πάντα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα καλύτερα καταστήματα στο είδος τους στην Ελλάδα, τα καταστήματα Figureshop, όπου είναι και ο χορηγός του καναλιού μας, όπου το πρώτο κατάστημα θα το βρείτε Μάρκου Μπότσαρη 4 στο Εγάλεο και το δεύτερο κατάστημα Αριστοφάνους 17 στο Χαλάνδρη. Παιδιά, πραγματικά δεν έχετε να χάσετε τίποτα να επισκεφτείτε τα καταστήματα. Πηγαίνετε και σας εγγυούμε ότι θα δείτε υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως έχετε καταλάβει και από το background πίσω μου, συνεχίζουμε με τα χελνονιτζάκια και σήμερα θα σας δείξω ένα χελνονιτζάκι που μου το ζητήσατε πάρα πολύ, τον Μικελάντζελο από την εταιρεία Iron Studios, ένα αγαλματίδιο σε κλίμακα 1:10. Το αγαλματίδιο έχει ύψος 26 εκατοστά, πλάτος 19 εκατοστά και 15 εκατοστά βάθος και ζυγίζει περίπου 700 γραμμάρια. Είναι limited edition, είναι βαμμένο στο χέρι και είναι από ριτίνι υψηλής ποιότητος. Για την Iron Studios θα έχουμε ξαναπεί, είναι μια βραζιλιάνικη εταιρεία όπου φημίζεται για τα αγαλματίδια κλίμακας 1:10, όπου φτιάχνει και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πάρα πολλά license από διάφορα franchise, σειρές, ταινίες, κινούμενα σχέδια κτλ. Και πραγματικά κάνει καταπληκτική δουλειά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι οι συλλέκτες. Πρωτού περάσουμε όμως στο βίντεο unboxing, πάμε να πούμε πάλι έτσι 2-3 βασικά πραγματάκια για την ιστορία, για το πώς δημιουργήθηκαν τα χελνονιτζάκια και ποιοι είναι οι δημιουργοί τους. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι και τα χελνονιτζάκια σε πρώτη φάση ξεκίνησαν από comics, σε δεύτερη φάση γίνανε κινούμενα σχέδια και σε τρίτη φάση δημιουργήθηκαν ταινίες live action. Οι δημιουργοί είναι ο Peter Laird και ο Kevin Eastman, όπου ο Laird προσκάλεσε τον Eastman στο Dover του Hampshire να ζήσουν για ένα διάστημα μαζί και να δουλέψουν ως σκητσογράφοι. Και μια μέρα ο Eastman, στην προσπάθειά του να κάνει τον Laird να γελάσει, σχεδίασε μια ανθρωπόμορφη χελώνα, περπατώντας στα δυο της πόδια σαν άνθρωπος, κρατώντας nunchucks και φορώντας μια κορδέλα νίτζα. Φυσικά και γελάσανε, ξέρω εγώ, με την όλη φάση και τα λοιπά, και ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν τα χελνονιτζάκια έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα πλέον όλοι. Φυσικά τα χελνονιτζάκια έχουν μεγάλες επιρροές από τα τότε comics, όπως τους The Uncanny X-Men, τον Howard the Duck, τον Daredevil και πολλά άλλα. Ουσιαστικά ήταν μια παροδία από όλα αυτά. Επίσης να πω ότι τα ονόματα από τα χελνονιτζάκια είναι δοσμένα από πασίγνωστους ζωγράφους της Αναγέννησης, όπως ο Λεωνάρντο, ο Ραφαήλ, ο Ντονατέλο και ο Μάικ Λάντζελο. Αυτά από εμένα, οπότε πάμε τώρα να περάσουμε στο βίντεο unboxing. Φύγαμε!